Επιστρέφουμε στο στούντιο της Κοινωνίας των Ιδεών και συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Αθανάσιο Καραθανάση, τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου και την κυρία Σταυρούλα Μαυρογέννη για τα ντοκουμέντα, τα κέρδη και τις ζημίες του μακεδονικού ζητήματος. Κυρία Μαυρογέννη, συζητούσαμε για το εκπαιδευτικό σύστημα του γειτονικού κράτους. Ας υποθέσουμε, μολονότι προσωπική εκτίμηση, δεν βλέπω να οδηγεί κάπου όλο αυτό το πράγμα, αλλά ας υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή οδηγούμαστε σε μία λύση. Από την εμπειρία σας στην επιστημονική, υπάρχουν διαδικασίες διεθνώς που να έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν, να παρέχουν εγγυήσεις ότι μπορούν να εφαρμοστούν, βάσει τις οποίες θα μπορεί να ελεγχθεί η συνέπεια του γειτονικού κράτους στην τήρηση των συμπεριφωνηθέντων, διότι στα σχολικά βιβλία, παραδείγματος χάρη, υπήρξε ποτέ διεθνή συμφωνία, όχι μόνο ανάμεσα στην Ελλάδα και σε ένα άλλο κράτος, που να περιλαμβάνει το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων ενός άλλου κράτους. Εγώ θα σας φέρω το παράδειγμα της Γερμανίας και της Γαλλίας. Ναι. Γράφτηκαν βιβλία. Μαζί οι δύο πλευρές, επιστήμονες, ξέρετε, χρόνια εχθροί, είπαν να καθίσουν να γράψουν την ιστορία. Βγήκαν τα βιβλία, δεν χρησιμοποιήθηκαν τα βιβλία. Το λέω και καταλαβαίνετε ότι υποτίθεται είναι πιο πολιτισμένοι, τα αίματα δεν βράζουν, δεν είναι Βαλκάνοι. Αυτό ακριβώς σκέφτηκα και εγώ όταν τα άκουσα. Αν δεν μπορούσαν να το εφαρμόσουν, αυτοί θα το εφαρμόσουν στα Βαλκάνια. Βέβαια, με τους Βούλγαρους έχουμε κάνει κάποια βήματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Βγάλαμε σημεία που πιθανά να στεναχωρούν και τη μια και την άλλη πλευρά. Αυτά τα ξέρετε, συμβαίνουν. Μπαίνουμε στα χωράφια του κυρίου Καραθανάση, αλλά είναι ένα μέρος της ουσίας. Εφόσον η πρώτη ιστορική πηγή σύγκρουσης για το όνομα της Μακεδονίας ήταν με τους Βούλγαρους. Και ο αρχικός εχθρός εντός εισαγωγικών ήταν οι βουλγαρικές διεκδικήσεις. Αν τα βρήκαμε με τον πρώτο διδάξαντα βουλγάρικο εθνικισμό, γιατί να μην τα βρούμε με αυτό το κράτος που είναι και μικρότερο και ίσως λιγότερο επικίνδυνο από άποψη μεγέθους. Θα πω κάτι που το έχω πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι άνθρωποι βρίσκονται στο 19ο αιώνα. Όπως ήμασταν εμείς, οι Βούλγαροι, οι Σέρβοι. Αναφέρεστε στους κατοίκους του γειτονικού κράτους. Βεβαίως, ιδεολογικά θέλω να πω. Δεν τους υποτιμώ με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την έκφραση. Για όνομα του Θεού, ίσα-ίσα. Σέβομαι την άλλη πλευρά, σέβομαι τους συναδέλφους από την άλλη πλευρά. Αλλά δυστυχώς οι ήρεμες φωνές έχουν μπει στην άκρη εδώ και τόσα χρόνια. Και άνθρωποι οι οποίοι σε όλους τους επιστημονικούς χώρους υπάρχουν, προσπαθούν να κάνουν καριέρα μέσα από τέτοιες εθνικιστικές κραυγές, βγήκαν στην επιφάνεια. Εξηγήστε μου εσείς πώς το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στα Σκόπια, δεν ξέρω αν το έχετε επισκεφθεί, όχι, δεν έχω πάει ποτέ. Αυτό το κακούργημα για την εκπαίδευση, για τα νέα τα παιδιά στα Σκόπια. Δεν μπορεί ένα παιδάκι, ένα νηπιάκι να μπαίνει σε ένα μουσείο και να βλέπει κρεμασμένους. Τα μουσεία του αίματος έχουν σταματήσει πια να υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα έπρεπε να επέμβει σε αυτό το κακούργημα. Θα μπορούσα να ήμουν σκοπιανή αυτή τη στιγμή, μητέρα, θα ήμουν έξαλλη αν το παιδί μου πήγαινε εκεί. Έχω την υποψία ότι δεν θα ήσασταν έξαλλη, γιατί πολλές φορές οι παιδαγωγικές μας ευαισθησίες υποχωρούν έναντι του εθνικού αφηγήματος. Όχι, και συμβαίνει σε πολλά κράτη και σε πολλές περιπτώσεις. Το λέω αυτό γιατί χρόνια μέσα στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα προσπαθήσαμε να δώσουμε το καλύτερο δυνατό για τα παιδιά, για την εκπαίδευση. Εμείς στη δική μας περίπτωση, πολύ καλά κάνετε και το αναφέρατε, λάβαμε τέτοια στοιχεία υπόψη μας, δηλαδή ώστε να μην είναι βίαιο το μουσείο μας, να μην πληγώνει τα μικρά παιδιά. Προφανώς. Και προσέξαμε και όλες τις άλλες οντότητες που υπήρχαν στην πόλη, στον χώρο της Μακεδονίας, με πολύ σεβασμό μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα που είχαν στόσο στόχο τους τη γνώση. Όχι το αίμα, τον άνθρωπο. Ακόμα και για προσωπικότητες όπως ο Γερμανός Καρβαγγέλης, ο Παύλος Μελάς, αυτό που μας νοιάζει πρώτα-πρώτα είναι ο άνθρωπος. Μάλιστα. Εδώ μήπως μπορώ να κάνω μια παρέμβαση. Νομίζω ότι διαφοροποιητικό στοιχείο ανάμεσα στους Βούλγαρους και τις άλλες βαλκανικές εθνότητες είναι ότι αυτές ήταν διαμορφωμένες από πολύ παλιά και είχαν ιστορικές ρίζες. Η εθνογένεση των Σκοπίων σημειώνεται περίπου στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Δεν πολύ είναι αργά. Τυχαίο, και μπορεί να μας το πει η κυρία Μαυρογέννη, ότι η πρώτη γραμματική και το... Μπετσεντάρ, ίσως. Το αλφαβητάριό τους, νομίζω από όσο έχω διαβάσει,
διαμορφώνεται το 1952 και το πρώτο συντακτικό το 1961 ή 1964. Ναι, όταν γίνεται και η Μακεδονική Ακαδημία στο όλο πλαίσιο. Είναι μια πολύ καλή πάσα για να επιστρέψω στον κύριο Καραθανάση και στο ιστορικό υπόβαθρο του ζητήματος. Αν είναι ορθή η δική μας πλευρά που λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να οικειοποιηθούν ένα κομμάτι της δικής μας ταυτότητας, τότε προφανώς θα πρέπει να απαντήσουμε ποια είναι ορθώς η δική τους ταυτότητα, την οποία δεν θέλουν να εμφανίζουν. Άρα, για τη δική μας πλευρά, για έναν ιστορικό ελληνικό πανεπιστήμιο, τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι πριν 100 χρόνια, πριν μάθουν, διδαχθούν ότι είναι Μακεδόνες. Οι γειτονές μας, οι Σκοπιανοί, είχαν την ατυχία να μην ενταχθούν σε αυτό που ελέγχθη λίγο πριν, στο πνεύμα της σλαβογένεσης, εθνογενέσεως καλύτερα. Όπως μέσα στους αιώνες δημιουργήθηκαν οι Σέρβοι, οι Βούλγαροι και άλλοι σλαβικοί λαοί, αυτοί έμειναν μετέωροι. Άρα την εποχή που ο Βούλγαρος αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι είναι Βούλγαρος και ο Σέρβος Σέρβος, ο σημερινός Σκοπιανός, ο αντίστοιχος πρόγονός του, τι αισθανόταν? Είχε μια ρευστή εθνική συνείδηση που έρεπε πότε ή έκλεινε. Πότε προς την Σερβική και, άλλοτε ή στην Βουλγαρική. Με την Βουλγαρική να έχει επικρατήσει, για λόγους ιστορικούς που δεν έχουμε χρόνο, σημειωτέων δε ότι και η συνείδηση της πλειονοψηφίας των Σκοπιανών, να μην πω και σήμερα, μέχρι το 1945 όταν τους εμπάφτησε ο Τίτο δημιουργώντας μια τεχνητή εθνογένεση Μακεδόνες, ήταν περισσότερο Βουλγαρική. Όπως και αυτή η λεγόμενη Σκοπιανή γλώσσα είναι παρακλάδι της Βουλγαρικής. Γι' αυτό όταν συναντώνται, είναι γελίο βέβαια, είναι γραφική, οι γείτονές μας με τους Βουλγάρους έχουν διερμηνήσει. Μα τι διερμηνήσει να έχουν, αφού η γλώσσα είναι η ίδια. Στις επίσημες συναντήσεις, τις διακυβερνητικές. Από γλώσσα σε διάλεκτο. Ναι. Για τη δική μας πλευρά, ο Παύλος Μελάς ή οι Μακεδονομάχοι την εποχή του Μακεδονικού Αγώνα, ποιον θεωρούσαν ότι πολεμούν, ποιον θεωρούσαν ως αντίπαλό τους? Καλά, ήταν εδώ, είναι σαφές ότι αγωνιζόταν πρωτίστως εναντίον των Βουλγάρων και εναντίον των Βουλγαρικών Ανταρτικών Σωμάτων που άρχισαν να εισδύουν στη Μακεδονία περίπου μετά το 1870-1880 με έναν δικό μας λαό εντελώς απροστάτευτο, με αδιάφορο ή αδύναμο ή αδύνατο το Εθνικό Κέντρο να τους προστατεύσει, και ο λιγότερο εναντίον των Τούρκων και εναντίον δύο άλλων προπαγανδών που ήταν ωστόσο επικίνδυνες για την εθνική μας υπόθεση, κυρίως τη ρουμανική και την θρησκευτική καθολική προτεστατική προπαγάνδα. Η ρουμανική είχε ένα ρόλο που πολλές φορές αυτός ο ρόλος συνδυαζόταν ή συνεργαζόταν οι Ρουμάνοι διεκδικώντας τους δικούς μας ελληνοβλαχικούς πληθυσμούς με τα βουλγαρικά κομιτάτα. Το ίδιο έπραταν και οι καθολικοί, γι' αυτό μίλησα για... και οι προτεστάτες, κυρίως οι καθολικοί, με την περίφημη... με τους λαζαριστές που ήταν εγκαταστημένοι στο μοναστήρι και οι οποίοι βοηθούσαν όσο μπορούσαν την βουλγαρική προπαγάνδα και οι Τούρκοι με το πνεύμα του Διέρη και Βασίλεμπε. Σημειωτέων βέβαια ότι είχαμε και τον εξωτερικό παράγοντα απέναντί μας. Δεν ήταν τόσο ευνοϊκή, καθόλου ευνοϊκή, οι μεγάλες δυνάμεις εκείνης εποχής, ούτε η Αγγλία, ούτε η Γαλλία, πολύ δε περισσότερο η Ρωσία, οι οποίες δυνάμεις προωθούσαν τα δικά τους γεωστρατηγικά εκείνη την εποχή συμφέροντα, αν θέλει, νότιο-ανατολική Βαλκανική. Περιλαμβάνει τη Βουλγαρία και τη Ελλάδα, εννοείται. Κάτι δηλαδή που γίνεται και σήμερα, για να μην κρυβόμαστε. Η ιστορία δηλαδή επαναλαμβάνεται και τραγικά με άλλη πλεόμορφη. Βουλγαρία τότε, Σκόπια τώρα. Τα ξέρετε με την παρουσία της μεγάλης εκείνης αμερικανικής βάσεως στα Σκόπια, που είναι ολόκληρη πόλη, με την επιρροή του ρωσικού παράγοντος στη Σερβία, με τις ανησυχίες Αμερικανών και Ρώσων ποιος θα υπηρεσχεί ό,τι γίνεται στη Συρία. Δηλαδή, να μην γίνει και εδώ στη γειτονιά μας, εύχεται καθής μας. Σε κάθε περίπτωση δεν είχαμε και τον δυτικό παράγοντα υπέρ μας. Κύριε Καρακοστάνογλου, μία τελική, επειδή με ενημερώνουν ότι ο χρόνος μας τελειώνει, μία τελική εκτίμηση με βάση την εμπειρία που παρακολουθείτε επί χρόνια τις εξελίξεις στο θέμα. Φαίνεται ένα κατά πολλούς πρόσκαιρο, κατά άλλους μονιμότερο αδιέξοδο. Ήδη οι χθεσινές δηλώσεις της Σκοπιανής πλευράς δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίες. Άσχετα από τις πραγματικές προθέσεις ή το πώς ξεκίνησε, πώς βλέπετε να τελειώνει αυτή η ιστορία?
Θα θεωρούσατε πιθανή μία λύση τελικά σε πείσμα όσων είπαμε σήμερα ή όσων ακούγονται από τις δυνάμεις αντιπολίτευσης? Λύση για να βγει η διαπραγμάτευση από το αδιέξοδο μπορεί με τεχνητούς τρόπους, με ρήτρες που δεν θα έχουν μεγάλη σημασία στο βαθμό που δεν θα αλλάξει το Σύνταγμα και στο βαθμό που θα ισχύουν μόνο για τον διεθνή χώρο. Αυτό που τόνισε ξανά ο Δημητρόφ και το έχει πει επανειλημμένα, τον έχω ακούσει ο ίδιος σε συνέντευξή του, ο Ζάεφ, ο πρωθυπουργός τους, ότι μόνο για τους διεθνείς οργανισμούς, ίσως και γενικότερα στις διεθνείς σχέσεις της γειτονικής μας χώρας, να ισχύει το όποιο όνομα, ας πούμε. Αλλά όχι στο εσωτερικό. Αλλά όχι στο ιστορικό. Εγώ θα θεωρούσα ως προϋπόθεση... Μακεδόνες δηλαδή, με ένα λόγο έτσι... Ναι, θα θεωρούσα μία έναρξη, αφετηρία μιας πραγματικά γνήσιας γειτονίας και φιλίας με τους βόρειους γειτονές μας, αν με το να αλλάξει το σύνταγμά τους μπαίναν οι ίδιοι σε μία πραγματική αναζήτηση της ιστορικής αλήθειας και άρχιζε μία επαναπαιδαγώγηση στο εσωτερικό τους. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει οικειοθελώς, εθελουσίως από το κράτος, τους μηχανισμούς του, το Υπουργείο Παιδείας. Ως αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης, αυτό μόνο ως αποτέλεσμα μιας συντριπτικής στρατιωτικής είδας θα το έβλεπα εγώ. Πώς θα τους πείσεις να αλλάξουν εξ αρχής? Τέτοια η φύση του θέματος που ούτε στρατιωτική λύση μπορεί να υπάρξει. Το θέμα εξαρτάται, γιατί μιλάμε για το διεθνές όνομα, το οποίο όμως πρέπει να ταυτίζεται για την αλήθεια των πραγμάτων με το συνταγματικό όνομα. Αν έχουμε αυτόν τον διεισμό, δηλαδή να λέγονται Δημοκρατία της Μακεδονίας στο εσωτερικό τους. Επειδή αντιλαμβάνομαι την άποψή σας, σε περίπτωση, θέλω την εμπειρία σας από την λειτουργία του διεθνούς δικαίου και των διεθνών σχέσεων, σε περίπτωση μιας λάθος λύσης, ας πούμε ότι κάνουμε λάθος στις εκτιμήσεις μας και οδηγηθεί σε μια λύση με την οποία δεν συμφωνείτε εσείς ή εγώ ή ο κύριος Καραθανάσης. Υπάρχουν δυνατότητες επιστροφής ή δημιουργούνται τετελεσμένα αν υπογραφεί μια συμφωνία η οποία δεν θα είναι αυτό που εσείς θέλετε? Πιστεύετε ότι μια μελλοντική άλλη ελληνική κυβέρνηση που έχει άλλη άποψη θα μπορεί να επανέλθει στην προτεραιά κατάσταση? Θα έλεγα εξαιρετικά δύσκολα έως δεν θα μπορεί. Διότι οι πράξεις αναγνώρισης κρατών είναι πράξεις οι οποίες δεν αλλάζουν, είναι αμετάκλητες. Μπορεί να ανασταλεί η λειτουργία πρεσβευτικών εκπροσωπήσεων, μπορεί να υπάρξουν κυρώσεις, αλλά ο τρόπος και το όνομα με το οποίο θα γίνουν δεκτά στα Ηνωμένα Έθνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, θα είναι κάτι το οποίο σχεδόν δεν θα μπορεί να αλλάξει. Εκτός αν ο αλβανικός παράγων ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, για παράδειγμα ένας εκ νέου εκβουλγαρισμός. Το θεωρείτε πιθανό? Υπάρχουν τάσεις στο εσωτερικό? Υπάρχουν. Έχουν δοθεί 80.000 τουλάχιστον διαβατήρια βουλγαρικά. 300.000. Και γιορτάζουν μαζί εθνικές. Δεν ξέρω αν είναι τόσο πολύ. Και πρόσφατα είδατε οι Βούλγαροι πολύ έξυπνα ή πολύ πονηρά. Προσήγγισαν πολύ και στο εκκλησιαστικό ζήτημα και στο γλωσσικό και στο ιστορικό. Το φοβόσασε αυτό? Φάνηκε ότι για μερικές δεκαετίες το ιστορικό μέτωπο με τους Βούλγαρους έκλεισε. Βλέπετε στο πίσω μέρος του κεφαλίου τους πονηρές. Ναι, εγώ νομίζω ότι οι Βούλγαροι ήταν η πρώτη χώρα που τους αναγνώρισαν. Είπαν ότι δεν αναγνωρίζουν έθνος και γλώσσα, αλλά γενικώς θεωρούν ότι είναι οι πιο κοντινοί τους από άποψη ταυτότητας. Αλλά δεν θα το φοβόμουν, ακόμα και αν αυτό δημιουργούσε αυξημένα σύνορα στα ανατολικά της σημερινής Βουλγαρίας, αν άλλαζαν και τα σύνορα, οπότε ουσιαστικά θα είχαμε διαμελισμό. Είναι ένα πολύ ακραίο σενάριο. Ναι, είναι πολύ ακραίο. Είναι άλλη γεωγραφία στα Βαλκάνια. Λένε διάφοροι ότι δεν πρέπει να διαλυθούν τα Σκόπια, άρα να δεχθούμε τον μακεδονισμό τους αυτών, επειδή θα γίνει Μεγάλη Βουλγαρία ή και Μεγάλη Αλβανία. Πιστεύω ότι η Βουλγαρία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα απειλεί την Ελλάδα. Ή αν το πράξει, τότε έχουμε άλλη έκταση αποσταθεροποίηση στην περιοχή. Το ίδιο ισχύει και για μια Αλβανία, η οποία μπήκε στο ΝΑΤΟ, δεν βοηθήθηκε ώστε να γίνει καλύτερη στη γειτονία με την Ελλάδα, μάλλον χειροτέρεψε τουλάχιστον με τον Έντι Ράμα, και δεν ξέρουμε τι θα γίνει μεθαύριο αν μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να κλείσουμε, εφόσον κεντρικός άξονας του θέματος, μια διάσταση που στο παρελθόν δεν την είχαμε εκτιμήσει σαν ελληνική πλευρά όσο θα έπρεπε, είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης
επιβίωση του ζητήματος επί τόσης δεκαετίες. Να κλείσουμε με την κυρία της παρέας, με την κυρία Μαυρογέννη. Κυρία Μαυρογέννη, στην υποθετική περίπτωση που θα σας καλούσε το Ελληνικό Υπουργείο και των Εξωτερικών και θα σας έλεγε το κομμάτι της συμφωνίας που αφορά την εκπαίδευση, όρισε το εσύ. Πες μας τον ελληνικό όρο, τι προτείνεις να θέσουμε στην άλλη πλευρά, τι θα προτείνατε. Πώς μπορείς να δεσμεύσεις για το μέλλον το εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας και μάλιστα μιας χώρας που έχει αποδείξει ότι χρησιμοποιεί το εκπαιδευτικό της σύστημα ως πηγή ύπαρξης και επιβίωσης εθνικής ταυτότητας. Υπάρχουν τόσο καλοί συνάδελφοι από την άλλη πλευρά, άνθρωποι σαν και εμάς. Έχετε γνωρίσει καλούς επιστήμονες στην άλλη πλευρά. Βέβαια, γιατί δεν τους ακούει η χώρα τους. Γιατί δεν τις συνέφερε. Απροκατάληπτους εννοείται, κυρία Μαυρογέννη. Ναι, απροκατάληπτους, οι οποίοι βεβαίως φοβούνται, γιατί αυτό που δεν είπαμε μέχρι στιγμής είναι την αλβανική εκπαιδευτική πολιτική. Η μισή χώρα έχει αλβανικά σχολεία, όπου παίρνουν ένα διαφορετικό εγχειρίδιο ιστορίας. Ως προς την ταυτότητα, είναι πολύ σημαντικό να πείσουμε αυτό. Τι διδάσκονται στα αλβανικά σχολεία, η αλβανική μειονότητα που την είναι εξελιχθεί σε πλειοψηφία. Είναι μια αλήτρωτη περιοχή, ο χώρος των Σκοπίων. Ότι θα πρέπει τη γλώσσα τους να τη σέβονται, ότι θα πρέπει να έχουν δύο γλώσσες. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Ένα βαλκανικό πατρό. Να διακόψω την κυρία Μαυρογέννη και να της δω συγγνώμη. Στα σχολικά εγχειρίδια, αυτά που βλέπουμε τώρα, των παιδιών, των Σκοπίων, δίνεται μια έμφαση στην αλβανική ιστορία, όπου οι Έλληνες ήταν καταπιεστές των Αλβανών, όπου... Τα αλβανικά μιλάνε για εθνοκαθάρσεις, για τους τσάμιδες κλπ. Είναι προϊόν. Αυτό είναι βέβαια μια άλλη αυτά κουβέντα. Αυτά τα σχολικά εγχειρίδια των Αλβανών των Σκοπίων βγαίνουν από την... Από το Υπουργείο Παιδείας της Αλβανίας. Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Προσπαθήσαμε ακροθυγώς να αγγίξουμε μία σειρά ζητημάτων. Είμαι βέβαιος ότι πολύ πιο αναλυτικά θα υποθούν αυτά στην εκδήλωσή σας. Την Τετάρτη στις 9 στο... Στις 7. Στις 7, στις 19. Στην, οι φίλοι του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, στην αίθουσα Αλέξανδρος Χαΐτογλου του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα με τίτλο «Ντοκουμέντα, κέρδη και ζημιές, μακεδονικό ζήτημα». Να πούμε και πού είναι το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, υπάρχει, για όποιον δεν το ξέρει. Υπάρχει περίπτωση να μην το ξέρει. Να μην το ξέρει, τότε να το πούμε. Είναι δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Γρηγορίου, του Παλαμά, στην οδό Προξένου Κορομιλά, στη γωνία της με την Αγία Σοφίας. Ναι. Ωραία. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Αθανάσιο Καραθανάση, ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου και καθηγητή σήμερα του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, διεθνολόγο, μόνιμο λέκτορα της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και την κυρία Σταυρούλα Μαυρογέννη, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονία, που θα έχει και το συντονισμό της μεθαυριανής εκδήλωσης. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το επόμενο θέμα μας.